Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε τη ροή της εκπομπής μας, να πάμε σε άλλα θέματα. Τα έχουμε προαναγγείλει, τα έχουμε πει. Για τους λαγοκέφαλους έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Έχουμε κάνει άπειρα ρεπορτάζ για το τι κάνουν και το τι καταφέρνουν και στις υποδομές των αλλιέων, αλλά και σε εμάς, ακόμα τους λουόμενους. Φαίνεται ότι τώρα τα πράγματα, Μπάμπη, έχουν ξεφύγει. Έχει ξεφύγει και ο πληθυσμός τους και έχουν ξεφύγει και σε μέγεθος, σε κιλά. Έχουν ξεφύγει εντελώς. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης. Είναι ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιών και αλλιεργατών του νομού Ηρακλείου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχουν ξεφύγει σε άποψη πληθυσμού, κυρία Ανδρουλάκη, οι λαγοκέφαλοι? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θα φανταστείτε ότι όταν πρωτοήρθαν εδώ τα λαγοκέφαλα δεν δώσανε καθόλου σημασία ο κρατικός μηχανισμός. Το αμελήσανε, όπως μέχρι και αυτή τη στιγμή που συζητάμε το έχουν αμελήσει, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να αναπαράγονται σε γρήγορους ρυθμούς. Εγώ πάντως ακούω για τους λαγοκέφαλους και για ό,τι πρέπει να γίνει και για τις παρεμβάσεις που θα κάνει η πολιτεία τα τελευταία πόσα, 10 χρόνια. Σχεδόν 10 χρόνια. Και σε αυτά τα 10 χρόνια τι έχουμε κάνει? Τίποτα. Κυρία Καρδιωτάκη και κύριε Σαββίδη, ξεκινήσαμε και ζητήσαμε τη βοήθεια από τον κύριο Περιφερειάρχη και την κυρία Ειρήνη Κουδεντσάκη, η οποία βγήκε η 92 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αλληλείας, του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Πανψηφεί λοιπόν η 92 απόφαση και διαβιβάστηκε το πρόβλημα στους αρμόδιους υπουργούς. Έκτοτε οι αρμόδιοι υπουργοί και υφυπουργοί αντικαταστήθηκαν, ο κύριος Γεωργαντάς και ο κύριος Κεδίκογλου, ο Σίμος. Πλέον αυτό το χαρτί σαν να μην υπάρχει. Γιατί, μισό λεπτάκι πρόεδρε, δεν υπάρχει συνέχεια στο ελληνικό κράτος? Έχω τη διέστηση αυτή τη στιγμή ότι όταν αλλάξει κάποιος χάνονται και... Ουσιαστικά λοιπόν τώρα το γεγονός ότι ανεξέλεκτα μεγαλώνει ο πληθυσμός των λαγοκέφαλων, τι σημαίνει για σας τους αλλοίς? Αυτό θέλω να μας πείτε. Η καταστροφή και η εξόντωση του επαγγέλματος των αλλιέων. Όχι μόνο της Κρήτης, όλης της Ελλάδος. Κατάγομαι από ένα ψαροχώρι από το Μακρύγιαλο Σιτείας, από το Μακρύγιαλο, το οποίο οι ανθρώποι δεν τολμούν να ρίξουν δίχτυα ή παραγάδια στη θάλασσα μέσα. Ένα κουστούμι δίχτυα, όταν λέμε κουστούμι δίχτυα, 10 δίχτυα, κοστίζει 6.500 ευρώ. Τα βάζεις απόψε, αύριο το πρωί δεν υπάρχει τίποτα. Φαγωμένα. Φαγωμένα. Και το αλίευμα και τα δίχτυα. Μέχρι και τα... μολύβια τρώνε. Μέχρι και τα μολύβια τρώνε. Απίστευτο. Κύριε Ανδρουλάκη, σε ποιες περιοχές της Κρήτης εντοπίζονται οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί έτσι, από τα λαγοκέφαλα? Μας είπατε για το Μακρύγιαλο. Για το Μακρύγιαλο, για το Ηράκλειο, Χερσόνησο, παντού είναι. Κύριε Σαββίδη, μην θέλουμε να τα κρύβουμε, να λέμε την αλήθεια στους τηλεθεατές. Είναι γεμάτη όλη η Κρήτη. Από εδώ ξεκίνησε το λαγοκέφαλο. Δηλαδή ξεκίνησε από τη διόρυγα του Σουέζ και ήρθε στην Κρήτη. Τα πρώτα μέρη λοιπόν που συνάντησε ήταν η Κρήτη. Άρα πλέον είναι ανεξέλεγκτος ο πληθυσμός τους. Και ψαρεύεται ολόκληρες ψαριές. Και όπως είπε και η Μέρη πριν, έχουν μεγαλώσει και σε μέγεθος. Ισχύει τώρα ότι έχετε δει και λαγοκέφαλα γενικώς, ενώ ο κλάδος μήκους 1 μέτρου. Προχθές αλίευσε συνάδελφός μας, εσείς το δημοσιεύσατε. Στο δικό σας κανάλι και πήγα κι εγώ που με κάλεσαν οι άνθρωποι και μου λένε έλα να δεις τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε, έχουν φτάσει σε απόγνωση οι άνθρωποι, δεν υπάρχει στήριξη μέχρι τώρα από την πολιτεία, δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Αυγενάκης, ο Λευτέρης, μας είπε ο άνθρωπος ότι ξέρετε κάτι, Θα δω τι μπορούμε να κάνουμε. Ήδη έχει κάνει κάποιες συζητήσεις. Αλλά μέχρι το να δούμε τι θα κάνουμε, μην φύγει και ο Λευτέρης ο Αυγενάκης και φύγει ο επόμενος. Εντάξει, τώρα είναι πρόσφατος, είναι πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε λίγο χρόνο. Έχει χρόνο, έχει. Μιας και συζητάμε, κυρία Ανδρουλάκη, να πούμε ότι στο πλευρό σας έχετε τουλάχιστον τους επιστήμονες. Και το ΕΛΚΕΘΕ από την πρώτη στιγμή έχει σταθεί στο πλευρό των αλλιέων και όλων μας, με δεδομένο ότι προσπαθεί με έναν τρόπο να μελετήσει πώς μπορεί να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Πάμε να βάλουμε στη συζήτησή μας την κυρία Περιστεράκη, που έχει κάνει και τις μελέτες και είναι η καθήλυνα αρμόδια για να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται με αυτόν τον πληθυσμό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Περιστεράκη, έχει ξεφύγει ο αριθμός των λαγοκέφαλων. Νομίζω ότι τώρα πια είμαστε μετά το και 5 εποχή. Ισχύει αυτό? Καταρχήν θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Το ΕΛΚΕΘΕ είναι ένα επιστημονικό ίδρυμα. Αυτό που κάνει είναι αντικειμενικά, μελετάει τις καταστάσεις. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε και ένα... Εκτός από ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, έχουμε και ένα κοινωνικό πρόβλημα και κληθήκαμε να το μελετήσουμε. Εμείς δηλαδή δεν παίρνουμε κάποιον το μέρος, κάνουμε τη δουλειά μας. Εσείς κάνετε επιστημονικά τη δουλειά σας και αμερόληπτα. Πολύ σωστά. Ναι, ναι. Ωραία. Τώρα, το θέμα πώς έχει. Ξέρετε ότι στην Κρήτη πρώτη φορά καταγράφηκε από εμάς ο λαγοκέφαλος. Εμείς είμαστε μια ομάδα εδώ που... επιστημονική που ασχολούμαστε με τα ξενικά και με τα ξενικά είδη, μεταξύ άλλων, γιατί ξέρετε ότι είμαστε και πολύ λίγοι, έτσι, και ασχολούμαστε με πάρα πολλά πράγματα. Καταγράψαμε τον πρώτο λαγοκέφαλο στην Ελλάδα και τον καταγράψαμε εδώ στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι σε ένα μονοπάτι, ας πούμε έτσι, της λεσεψιανής μετανάστευσης, δηλαδή τα είδη που μπαίνουν από το Σουέζ ακολουθούν μία διαδρομή από τις ανατολικές ακτές της Ανατολικής Μεσογείου, περνάνε Ρόδο Κρήτη, οπότε έχουμε αμέσως προβλήματα τέτοιου είδους, δηλαδή αμέσως φτάνουν, πολύ γρήγορα φτάνουν αυτά τα είδη και στην Κρήτη και εξαπλώνονται, γιατί βρίσκουν κατάλληλες συνθήκες. Οι κατάλληλες συνθήκες αυτές είναι η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή όπως τη λέμε, αλλά πλέον είμαστε σε κλιματική κρίση. Λόγω της κλιματικής κρίσης έχουν από το 1985 αρχίσει να θερμαίνονται τα θαλάσσια ύδατα γύρω από την Κρήτη, σύμφωνα με ωκεανογραφικές μελέτες, και όσο πάμε βλέπουμε ότι γίνεται χειρότερη κατάσταση. Φέτος, κανονικά δηλαδή οι ψαράδες μας το χειμώνα ησυχάζανε λίγο από τους λαγοκέφαλους. Όμως, γιατί έπεφτε η θερμοκρασία κάπως της θάλασσας και αυτά τα είδη κινιόντουσαν λιγότερο, γιατί είναι είδη των θερμών. Φέτος όμως η θερμοκρασία της θάλασσας, Γενάρη μήνα που έπρεπε να έχουμε από τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, έχουμε 18 με 19 βαθμούς θερμοκρασία στα παράκτια νερά. Άρα λοιπόν τα είδη αυτά δεν έχουν, ας πούμε, σταματήσει να είναι πολύ ενεργά και να δημιουργούν τις ζημιές που συνήθως δημιουργούν στους ψαράδες. Οι πληθυσμοί, όπως καταλαβαίνετε, όσο βελτιώνονται οι συνθήκες, τόσο θα... μεγαλώνουν, γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτά τα είδη είναι εισβολικά και χωροκατακτητικά. Ο λαγοκέφαλος, το λεοντόψαρο και άλλα ξενικά είδη. Αυτή τη στιγμή, ναι μεν υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα για τους ψαράδες από τις ζημιές που τους κάνει ο λαγοκέφαλος και στα εργαλεία τους, τα δίχτυα δηλαδή και τα παραγάδια, αλλά και στα αλλιεύματα που είναι πιασμένα πάνω στα εργαλεία τους, τα οποία τα δαγκώνει, τα τρώει και τα καταστρέφει την εμπορική τους αξία, ας το πούμε έτσι. Εμείς κάναμε αυτή τη μελέτη και εκτιμήσαμε ότι αυτές οι ζημιές για την περιοχή της Κρήτης, όπου έχουμε ίσως τις υψηλότερες, ας το πούμε, επιπτώσεις στην αλληλεία από αυτό το είδος, είναι γύρω, κατά μέσο όρο, ανασκάφος, είναι γύρω στις 6.500 συν πλην 2.500. Και η ζημιά αυτή αφορά τα αλλιευτικά εργαλεία, το χαμένο αλλιεύμα, το κατεστραμμένο αλλιεύμα και τις επιπλέον εργατοώρες ή χαμένα μεροκάματα που χρειάζονται οι ψαράδες για να επισκευάσουν τα εργαλεία. Κυρία Περιστεράκη, βάλτε μια μικρή άνω τελεία, να ρωτήσουμε και τον πρόεδρο των αλλιέων, τον κύριο Ανδρουλάκη, αν και εσείς εκτιμάτε σε αυτά τα επίπεδα τη ζημιά και τι αποζημιώσεις ζητάτε. Γύρω στις 8.500 ευρώ χρονιαίως, μαζί με τις εργατοώρες μας, μαζί για να μπαλώσουμε τα εργαλεία, να τα επισκευάσουμε, να ξαναπάμε στη δουλειά. Συν τα μεροκάματα, συν απώλεια εισοδήματος, είναι τα χρήματα αυτά που λέει η κυρία Περιστεράκη. Μάλιστα. Κυρία Περιστεράκη, ακούσατε και την απάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτό που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι τα στοιχεία που αναλύσαμε είναι στοιχεία που μαζέψαμε στα πλαίσια ενός προγράμματος που τέλος πάντων φτάσαμε στο 2019 από το 2005 για να χρηματοδοτηθούν τα πρώτα προγράμματα για τη μελέτη αυτών των ειδών. Και τα στοιχεία αυτά αφορούν την περίοδο 20 με 22. Καθώς η κλιματική κρίση προχωράει, η κατάσταση μπορεί να επιδεινώνεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι βλέπουμε φέτος ότι και το χειμώνα, ενώ μέχρι τώρα είχαμε το χειμώνα λιγότερες ζημιές, τώρα βλέπουμε ότι και το χειμώνα πολύ επιθετικά αυτά τα ψάρια που συνήθως οι χαμηλές θερμοκρασίες τα κρατάγανε σε μία, ας το πούμε, χειμέρια ανάγκη. Ναι. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε περισσότερες επιπτώσεις σιγά σιγά. Αυτό... Και δεν ξέρουμε πού θα πάμε. Αυτό σημαίνει... Πώς δηλαδή θα παραμείνουμε. Ναι. Αυτό σημαίνει, κύριε Ανδρουλάκη, ότι είναι επιτακτική ανάγκη η πολιτεία να σταθεί στο πλάι σας πάρα αυτά. Βεβαίως, κυρία Μέρη, και δεν είναι και μόνο τα λαγόψαρα, είναι και τα θηλαστικά, οι φώκες, οι χελώνες. Πολύ καλά κάνατε και πήρε ο τηλεοπτικός φακός του Κρήτη τις φώκες που μπήκανε σήμερα στο λιμάνι. Η φώκια όταν θα πάει στο δίχτυ σε κατέστρεψε σε μία ώρα μέσα. Η κυρία Περιστεράκη είναι γνώση. Ναι μεν, να τα προστατέψουμε και τα προστατεύουμε, αλλά να μας προστατέψει και να μας βοηθήσει και μας το κράτος. Είναι ο μοναδικός κλάδος που δεν έχει πάρει ουδεένα ευρώ αποζημίωση. Τόσα χρόνια ζημιές, ουδεένα ευρώ, κυρία Μαρία. Μάλιστα. Νομίζω ότι είστε σαφείς, κυρία Ανδρουλάκη. Κυρία Περιστεράκη, ένα τελευταίο σχόλιο και από εσάς, γιατί μας πιέζει δυστυχώς και ο τηλεοπτικός χρόνος και θα πρέπει να κλείσουμε την κουβέντα. Κοιτάξτε να δείτε, είπαμε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο πρόβλημα λόγω των ζημιών που κάνει ο λαγοκέφαλος στους αλληλείς, είναι και πρόβλημα για το θαλάσσιο περιβάλλον γενικότερα και για τα αυτόχθονα είδη γενικότερα. Αυτή τη στιγμή στην Κρήτη το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι πλέον έχει αλλάξει η σύσταση των ειδών που αποτελούν το θαλάσσιο περιβάλλον μας. Μάλιστα. Τα είδη και μειώνονται τα αυτόχθονα. Μάλιστα. Αυτό επηρεάζει και την αλία και το αλίευμα και την εμπορικότητα του αλίευματος. Γιατί μέχρι στιγμής πολλά από τα εμπορικά ακόμη. Και πρέπει σε πολλές κατευθύνσεις να δουλέψει και η τοπική κοινωνία, αλλά και κεντρικά η πολιτεία, στο να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι πληττόμενοι από την κλιματική κρίση. Σωστά. Όπως είναι οι κλιμακοπαθείς, όπως είναι οι άνθρωποι που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές κλπ. Μάλιστα. Έχουν δηλαδή υπόκειται σε φυσικές καταστροφές. Και με αυτό να κλείσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Περιστεράκη. Παρακαλώ. Κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά.